put them in hours. Baby, make it harder. You're sending pic after picture. Girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. Πολύ 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 καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, είμαστε εδώ. Peaky Blinders, 13 Νοεμβρίου. Πότε φτάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου, ούτε που το έχω καταλάβει. Είμαστε εδώ στο μικρόφωνο Ιωάννα Τρίγκα για το NSTV. nstv.gr καθετός, NSTV Live καθετός. Μπαίνετε εκεί, μας ακούτε και μας βλέπετε κιόλας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άλλο ένα Σάββατο εδώ μαζί σας, παρέα σας. Και νομίζω πιο ξανθιά από ποτέ, έτσι. Νομίζω ότι την ήθελα αυτή την αλλαγή, λίγο να με φωτίσει, λίγο έτσι να αλλάζουμε τη ζωή μας που και που, γιατί είναι ωραίο, έτσι ανανεωνόμαστε και αισθανόμαστε και πιο ωραία και νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες που διανύουμε, καθότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και υγειονομικά και πολιτικά. Γενικότερα γίνονται πολλές ανακατατάξεις και μας περιμένουν πολλά. Ευχόμενοι λοιπόν το 22 να είναι λίγο καλύτερο. Θα πω ότι για το επόμενο 21 να μην διστάσετε, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί ο κάθε χρόνος είναι σημαντικός. Αυτό ακούγεται λίγο σαν ευζήν, I think. Νιώθω λες και είμαστε σε μια εκπομπή ευζήν. Ωστόσο, πριν ρίξω διαφημίσεις, όπως το λέω εγώ, για να έρθουμε έτσι στα δικά μας, να υπενθυμίσω ότι μας βλέπετε στο nstv.gr, καθώς nstv live κάθετος μας ακούτε, μας βλέπετε, μπορείτε να μπείτε μέσα και να γράψετε κιόλας. Και επίσης, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να ακολουθήσετε εμένα στα social media, Ιωάννα Τρίγκα για το Facebook, είτε Greeklish είτε ελληνικά, αν το βάλετε στα English μάλλον, μπορείτε και θα με βρείτε, Ιωάννα τελεία ή κατωπαύλα Τρίγκα. Θα με βρείτε όπως και να έχει στο Instagram. Αλλά και Peaky Blinders, κάτω παύλα, NSTV, το Instagram μας εκεί ανεβάζω, βλέπετε, κάνω tag. Και ευχόμενοι σονούπο να έχω και καλεσμένους. Αυτό, ευχόμενοι σονούπο να έχω και καλεσμένους. Πάμε λίγο σε διαφημισούλες και επανερχόμαστε. Is it better now that I'm not love you all, don't wanna know, taking you home, love
loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Oh, yeah. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου στείλατε μήνυμα για το μαλλί μου. Ειλικρινά νομίζω ότι στους περισσότερους άρεσε η αλλαγή. Νομίζω ότι ήταν κάτι αναγκαίο για να με φωτίσει, ωστόσο να πω ότι για όλο ευθύνεται η κομμωτριά μου. Happiness, κάτω Παύλα Γιάν. Ευτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια. Σας τα έβαλα το προφίλ της, ωστόσο οτιδήποτε θελήσετε, μου στέλνετε και σας στέλνω πακετάκι κυριολεκτικά στην ευτυχία, η οποία είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι μου έκανε εξαιρετική δουλειά και εγώ το είχα πει ότι όταν θα πειράξω στο μαλλί μου θα κάνω κάτι το οποίο είναι σίγουρο και ωραίο, καλό, καλέσθητο και ούτω καθεξής. Βέβαια είχα και σκοπό λίγο να τα κόψω, αλλά δεν μου τα έκοψε η ευτυχία. Με κούρεψε λίγο, μου τα καθάρισε, αλλά ναι. Δεν ξέρω, μ' αρέσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ή που θα σου αρέσεις πολύ όταν θα κάνεις αλλαγή καθόλου. Λοιπόν, αυτά για τα FZ, ορίστε, σας τα έκανα και λίγο έτσι πιο παιχνιδιάρικο γυναικείο. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω πολύ να μπαίνετε και στο Βραδινή. Είναι η εφημερίδα μας, είναι το site μας και έχουμε όλα τα νέα, όλα τα σημαντικά νέα. Και πραγματικά θα δείτε και θα διαβάσετε ποικίλες ειδήσεις, πολύ καλές και στοχευμένες. Η ομαδάρα μας είναι καταπληκτική. Και μιας που αναφέρθηκα στη Βραδινή, βραδινή.gr, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι χθες όταν ήμουν στη δουλειά και μπορεί ας πούμε, να γράφω κάτι και να το έγραφα λανθασμένα εννοώντας πριν βγει σαν είδηση, τώρα πλέον έχω και τη δικαιολογία να με φωνάζω ξανθιά κυριολεκτικά. Είναι σαν ντρέ. Δεν ξανθώ, αλλά και πάλι νομίζω ότι επειδή ξάνθινα αρκετά μπορώ πλέον να με λέω ξανθιά και με τη βούλα, έτσι. Λοιπόν, τρέχω. Θέλω να ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική είδηση που για μένα είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και πραγματικά δείχνει την μέρημνα, θα πω, της κυβέρνησης, να λέμε και τα καλά, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το Μαξίμου υιοθετεί και υιοθέτησε μάλλον ένα κουτάβι για να γίνει οδηγός τυφλού, για να βοηθάει έναν από τους συνανθρώπους μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε όλοι που έχουμε τις ίδιες ανάγκες και ας μην ξεχνάμε ότι οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι στερούν κάποιας αίσθησης δεν είναι κάτι λιγότερο από εμάς, ούτε έχουν λιγότερα δικαιώματα και καλό θα είναι να τους διευκολύνουμε και εμείς στη ζωή. Να πω εγώ ένα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός του να μεριμνάμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι και μέρες τώρα με τον κορονοϊό, όπου νομίζω ότι αυτό το αίσθημα πρέπει να εμβαθύνει και να εντρυφήσουμε λίγο στο να κοιτάμε και τον συνάνθρωπό μας, γιατί μας έχουν βγει λίγο τα εγωκεντρικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανέλαβε την πρωτοβουλία και υιοθέτησε ένα κουτάβι, συγκεκριμένα λαμπραντόρ. Είναι ειδικά σκυλιά τα λαμπραντόρ. Τα λαμπραντόρ έχουν και κάποιες ειδικές ικανότητες και εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν συνήθως να γίνονται έτσι και οδηγοί τυφλών. Έτσι λοιπόν ένας νέος σκύλος θα προσθεθεί στην ομάδα του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδα σε λίγο καιρό και θα γίνει οδηγός, θα εκπαιδευτεί ειδικά ώστε να βοηθάει συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Μάλιστα λοιπόν
όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών αλλά και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για άτομα με αναπηρίες, αυτό έγινε με την υποστήριξη του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη, υπάρχει σε ανάρτηση το κουτάβι, είναι πολύ όμορφο, είναι λαμπραντόρ, είναι η αγαπημένη μου ράτσα και πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο νέο μέσα στα τόσα που συμβαίνουν και μάλιστα πλέον η μέρα του Σαββάτου που έχουμε και την εκπομπή είναι ευτύχημα για μένα γιατί ερχόμαστε εδώ, είναι η πρώτη εκπομπή στο NSTV και έχω πρωτογενές υλικό γιατί πολλά μέτρα ανακοινώνονται το Σάββατο όπως έγινε το περασμένο Σάββατο με τα πιστοποιητικά και σε ανοιχτούς χώρους με τα rapid test που είναι ανά 48 ώρες και θα πρέπει προκειμένου να πάμε σε κάποιο μαγαζί να έχουμε την πιστοποίηση, πιστοποιητικό νόσης, εμβολιασμού, PCR, κάποιο rapid test. Αυτό που θέλω να ξαναπώ είναι να μην ξεχνάτε να παίρνετε μαζί σας τις ταυτότητες, ειδικότερα σε υπηρεσίες όπου κλείνετε ραντεβού και εξυπηρετήστε κομμωτήρια, καταστήματα που πρέπει να σας εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι από χθες ξέραμε ότι υπάρχει, ότι θα ανακοινωθεί μάλλον το πρωί και επίσημα ότι πλέον σε κάθε σούπερ μάρκετ αντιστοιχεί ένας πελάτης ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Ψώνια λοιπόν με αποστάσεις, υπάρχει όλη η οδηγία στο ΦΕΚ για το λιανεμπόριο, επανέρχονται οι περιορισμοί στα σούπερ μάρκετ καθώς ο ιός καλπάζει και έχουμε αρκετούς θανόντες. Νομίζω ότι πλέον αυτό που κοιτάμε είναι πολύ περισσότερο οι θάνατοι που έχουμε καθώς και οι διασωληνώσεις, σε ποια προϊόντα μπαίνει απαγορευτικό για πώληση και εννοείται ότι πρέπει να έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσης, PCR, rapid σε καταστήματα και το λιανεμπόριο. Όλος ο ΦΕΚ βρίσκεται φυσικά και στην ιστοσελίδα της Βραδινής, είναι και slider, vradini.gr, μπορείτε να μπείτε και να τον βρείτε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εκεί που δημοσιεύεται το ΦΕΚ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κοιτούσα λίγο πριν έρθω τη συνέντευξη της Μαρίας Κορινθίου που έλεγε για τον άντρα της, τον Γιάννη Ιβάζη, ο οποίος ο άνθρωπος όχι μόνο νόσησε από τον κορονοϊό, αλλά και νοσηλεύτηκε και ευτυχώς δεν μπήκε και δεν διασωληνώθηκε, δεν μπήκε σε κάποια μεθ. Και γενικότερα όταν άκουσα την διήγηση, καθότι ένας άνθρωπος δίπλα από τον ηθοποιό διασωληνώθηκε, νομίζω ότι είναι τραγικό. Είναι άλλο να το ακούς ότι διασωληνώθηκε ο τάδε και είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις, να το βιώνεις από έναν διπλανό σου. Και μάλιστα αυτό εμένα που με τρόμαξε πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω, είναι ότι είπε χαρακτηριστικά διασωληνώθηκε ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα στον κύριο Ιβάζη. Αυτό που είπε και ανέφερε η ηθοποιός είναι ότι η περισσότερη σωτηρία που νοσηλεύτηκε ήταν ανεμβολίαστη και συγκεκριμένα οι γιατροί όταν του ανακοίνωσαν του ανθρώπου ότι θα διασωληνωθεί του άλλου ασθενή, του είπανε πάρτε την οικογένειά σας και λέει και στο τηλέφωνο είπε αυτός ο άνθρωπος ότι σου μιλάω τώρα στη γυναίκα του γιατί δεν ξέρω αν θα σου ξαναμιλήσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Και πραγματικά νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία έχουν μία εικόνα παραπάνω γιατί μπορώ να αιτιολογήσω τον οποιοδήποτε φόβο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν κιόλας να εμβολιαστούν λόγω κάποιων νοσημάτων, υποκείμενων, τα οποία απαγορεύουν. Σου θέτουν κάποιους περιορισμούς. Ωστόσο, πραγματικά, οι περιγραφές ήταν πολύ απογοητευτικές. Δηλαδή, εγώ που το έκανα εικόνα, ας πούμε, και το άκουγα όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα και πραγματικά η πίεση στο ΕΣΥ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από Δευτέρα έχουμε και την επίτευξη των ιδιωτών
του ιατρικού προσωπικού, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι επίσης πάμε λίγο στα διεθνή και κάνω μία σύνδεση. Η Ολλανδία, ο Μάρκ Ρούτε, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, λοιπόν, όπου έγινε και το σκηνικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα έρθω και σε αυτό το σκηνικό, διαμήνυσε ότι η χώρα θα κηρυχθεί σε μερικό lockdown για 3 εβδομάδες. Συγκεκριμένα, και μάλιστα χθες είχαμε και αντιδράσεις διαδηλωτών και συγκρούσεις με αστυνομικούς, με μολότοφ και ούτω καθεξής. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Αυτό που αναφέρεται πάρα πολύ έντονα είναι η τρίτη δόση να χορηγηθεί γενικότερα και να επισπευθεί η κατάσταση. Πιστοποιητικά με ημερομηνία λήξης είναι ένα από τα σκεπτικά όπου η Ελλάδα συζητάει πάρα πολύ έντονα. Πρέπει να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά μπαίνετε, ξανά το λέω, στο vradini.gr, είναι το site που δουλεύω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είμαστε πολύ καλοί. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Και ψάχνουμε αρκετά και σας μεταδίδουμε αυτά τα οποία ξέρουμε μέχρι εκεί που έχουμε πηγή. Αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι δεν σημαίνει, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, ότι όλοι μας έχουμε την ίδια πρόσβαση, αν θέλετε, στα ενδότερα. Αυτό το λέω για να υπάρξει κάποια πρόληψη, κάποιες προκατάληψεις, έτσι. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Οι γνώμες είναι όλες σεβαστές, έτσι. Cause I can see the sun light up the sky. So I'd either roll it off or drive, baby. Oh, since it is cold and empty, no one's around to get me. I can see clearly when you're gone. I say, you think you broke my dinosaur, cause I didn't want anyone to I'll all be when you call me a señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is your love, it's your love. Ooh, I should be running. Ooh, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε μέχρι τις 12. Εύχομαι να προλάβω. Αυτό που μου λένε αρκετοί είναι η Ιωάννα. Στη φάση που είσαι δημοσιογραφικά, 80% την είδηση, 20% σχόλιο, αλλά από τη στιγμή που
κάνω αυτή την εκπομπή μόνη μου, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να μην σχολιάσω κιόλας και να μην έχω φωνή. Θα το πω έτσι. Πριν πω τι ισχύει και τι επαναπροσδιορίζει μαζί με τον Θεμιστοκλέος που έθεσε το ζήτημα της τρίτης, το ζήτημα, με συγχωρείτε, της λήξης του πιστοποιητικού, αυτό που έχω να ρωτήσω και βάζω μια ερώτηση είναι ότι πολύ ωραία να προχωρήσουμε και σε τρίτη δόση και για να γίνει και στον πληθυσμό, στο γενικό πληθυσμό. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι ότι φαντάζομαι ότι η πανδημία δεν θα έχει τέλος πριν το 22 και εικάζω ότι θα πάει και προς 23. Αν πάρουμε μια απόφαση να υπάρξει η λήξη του πιστοποιητικού, τι θα γίνεται, κάθε τρεις και δύο θα υφιστάμε, θα πρόβλημα με τα πιστοποιητικά, ούτως ώστε να παίρνουμε κι άλλη κι άλλη κι άλλη δόση, εκτός κι αν γίνει όπως το εμβόλιο της γρήπης που είναι κάθε χρόνο. Οπότε λίγο εκεί εμένα με προβληματίζει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα το δούμε εν συνεχεία. Εγώ έχω μια τάση να είμαι στο 10 και να σκέφτομαι το 100, αλλά εντάξει. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, τα κρούσματα κινούνται σε πάρα πολύ ψηλές βαθμίδες. Δεν πέφτουμε κάτω από 6.000, έτσι. Το ζητούμενο είναι, μάλιστα φτάσαμε κοντά τα 9.000 αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή την εβδομάδα γίνεται πάρα πολύ μεγάλος ντόρος για το να υπάρξει λήξη πιστοποιητικών και να επεκταθεί η τρίτη δόση και στο γενικό πληθυσμό. Αυτό προς τα εκεί κλείνει η κουβέντα. Σίγουρα υφίσταται για τους υγειονομικούς που σπέβδουν έτσι να την κάνουν. Να δούμε λίγο την εικόνα της Ευρώπης, αν θέλετε. Να πούμε ότι η Κροατία έγινε η πρώτη χώρα που καθόρισε μέγιστη περίοδο ισχύως για τα πιστοποιητικά εμβολιασμών τους 9 μήνες, όμως η απόφαση αυτή αφορούσε τότε τους ταξιδιώτες προς το κράτος της Βαλκανικής. Αυτό συνέβαινε γιατί μετά από τον 6 μήνες αφότου παρέλθει ο εμβολιασμός, τα αντισώματα βρίσκονται σε χαμηλά συνήθως επίπεδα. Έτσι. Οπότε, επί της ουσίας τώρα, τι γίνεται σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Αυστρία. Υπάρχει από το περασμένο Σεπτέμβρη χορήγηση της τρίτης δόσης σε όσους πολίτες το επιθυμούν, ενώ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη αρχίζουν σιγά σιγά και εγκαθιστούν την τρίτη δόση. Και μάλιστα σκέφτονται την αναμνηστική δόση, όπως λέγεται, και μάλιστα υπάρχουν σκέψεις για το πού πρέπει να γίνει, με πρώτους έτσι τους υγειονομικούς που είδαμε ότι υπήρχε και αυτή η αναμπομπούλα το περασμένο διάστημα. Υποχρεωτική λοιπόν γίνεται στη Γαλλία η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου. Έχει συνδέσει το πράσινο πιστοποιητικό η Γαλλία με την τρίτη δόση για όσους είναι από 65 ετών και πάνω, που σημαίνει πως για αυτή την ηλικιακή ομάδα η αναμνηστική δόση είναι υποχρεωτική, έτσι. Επίσης, να πούμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης και τους πολίτες από 50 έως 64 ετών. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει σιγά σιγά έτσι μία προώθηση της τρίτης δόσης κατά κόρον στους ηλικιωμένους. Στάση αναμονής στη Γερμανία, λοιπόν. Η Γερμανία με πάρα πολλές αντιδράσεις, μία χώρα στην οποία εξίσου υπάρχει μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Δεν έχει επιβάλει η χώρα κάποιον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ούτε στους υγειονομικούς ακόμη, αλλά η έξαρση των κρουσμάτων προκαλεί ανησυχία και σκέψεις, ώστε να υφίστανται από εδώ και στο εξής κάπως να γίνει κάτι. Να πούμε φυσικά ότι ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, ο Γιένς Σπαν, πιέζει την Επιτροπή των Επιστημόνων STIKO να δώσει το πράσινο φως για εμβολιασμό και των πολιτών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι μεγάλης ηλικίας. Νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το ζητούμενο. Γενικότερα από ό,τι διάβαζα και στις ειδήσεις και τις γράφαμε με τα παιδιά, το εμβολιαστικό κίνημα έχει αρχίσει και παίρνει κάποια όθηση με αντίσταση για όσους είναι 40 μέχρι 60, κάπου εκεί. Να πούμε φυσικά ότι η Ιταλία είναι σε πολύ καλά επίπεδα. 2,5 εκατομμύρια Ιταλοί έχουν λάβει την αναμνηστική, αλλιώς booster δόση.
το 83,7% των πολιτών έχουν εμβολιαστεί στην Ιταλία. Ας μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο κύμα και το μεγάλο μπαμ έγινε στην Ιταλία. Με τη δεύτερη δόση, ενώ σε περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα, 40% όσων τη δικαιούνται, έχει ήδη χορηγηθεί και η αναμνηστική. Ο Ρόμπερτ Σπεράντσα, λοιπόν, ο Ιταλός Υπουργός Υγείας, δεν δείχνει πρόθυμος να επιβάλλει ακόμη την υποχρεωτικότητα, καθώς τα επίπεδα είναι αρκετά υψηλά. Τρίτη δόση, λοιπόν, εξετάζει στο γενικό πληθυσμό και η χώρα του Βελγίου. Το εξετάζει γιατί υπάρχουν εξίσου κρούσματα, υπάρχουν καθυστερήσεις Ολλανδία και Κύπρο, καθότι στην Ολλανδία η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις από μερίδα επιστημόνων που κρίνουν καθυστερημένη την έναρξη χορήγηση της τρίτης δόσης και γενικότερα στην Ολλανδία υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός έτσι. Να τα λέμε και αυτά, οπότε λίγο αυτό θα παίξει και θα δούμε τι μελγενέστε. Είναι λίγο η περίοδος περίεργη. Βλέπουμε ότι υπάρχει, μετράμε αντίστροφα για την επίταξη στο ΕΣΥ, καθότι βρίσκεται στο κόκκινο. Ο πολύ αγαπημένος συνεργάτης Θοδωρής Τερποσκιάδης έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση στο βραδινή.gr. Παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε να τη δείτε. Είναι slider, είναι στα πρώτα, με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση για την επίταξη με το ΕΣΥ στο κόκκινο». Παρακαλώ πολύ να μπείτε να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό. Ο Θοδωρής έκανε και μια καταπληκτική έρευνα για το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, πώς πήγαν οι εμβολιασμοί, το κίνημα, πόσο έχει πάει ο εμβολιαστικός ρυθμός, τα κρούσματα και ούτω καθεξής. Είναι ο γιατρός, εγώ τον λέω, ο γιατρός της καρδιάς μας. Να είναι καλά, και τώρα υπάρχει και δουλεύουν τα παιδιά. Όλοι δουλεύουμε με όρεξη και πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε και να ψάχνουμε και ψάχνουμε και εμείς, ερευνάμε. Ξέρετε, η δημοσιογραφία δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Καθότι κιόλας βιώνουμε μία υγειονομική κρίση και ηθική κρίση, ηθική στο πώς βλέπουμε τα πράγματα, έτσι.
put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Ναι, ναι, το ξέρω. Με βλέπετε κάπως να παλεύω στο στούντιο. Ζητώ συγγνώμη. Απλά σήμερα για κάποιο λόγο είμαι τρυφιοχέρα. Το λέει η γιαγιά μου. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Φεύγουν όλα από τα χέρια. Δεν υπάρχει. Επίσης, να πούμε ότι άλλο ένα συγκλονιστικό. Θα μείνω λίγο εγχώρια για να πάω μετά στα διεθνή. Νομίζω ότι θα τελειώσω με την σύνοδο Μητσοτάκη Ρούτε. Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση. Ο Μάρκο Ρούτε, για κάποιο λόγο, το όνομα του μου θυμίζει το Ρούτερ. Οπότε είναι, πάντα τον θυμάμαι έτσι, τον Ολλανδό Πρωθυπουργό. Το λέω σε περίπτωση που δεν ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι. Κάτι άλλο που συγκλώνησε είναι ο πυροβολισμός που δέχθηκε ο οφθαλμίατρος. Πυροβολισμός, μάλλον, από την οικαστικό ερωμένη, θα την πω. Μου βγήκε μια άλλη λέξη, αλλά το μάζεψα. Αυτό πάει να πει η δημοσιογραφία. Να σου βγαίνουν λέξεις που θα έλεγες με την παρέα σου, αλλά εκείνη την ώρα να έχεις το τάκτ και το μηχανισμό να το μαζέψεις, γιατί ξέρεις ότι είσαι on air. Πραγματικά. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει συγκλονίσει είναι όλη αυτή η υπόθεση και τη θυελλώδη σχέση του οφθαλμίατρου με την οικαστικό που τον πυροβόλησε στο Χαλάνδρι, καθότι οι δύο αυτοί εραστές είχαν και ένα έχουν μάλλον ένα παιδάκι, το οποίο δεν μεγάλωνε πλέον εν λόγω γυναίκα, αλλά λόγω κάποιας ψυχιατρικής νόσου. Διαγνωσμένης, από ό,τι έχω αντιληφθεί, και ισχυριζόμενη η ίδια ότι γι' αυτό το λόγο και τον πυροβόλησε για να πάρει πίσω το παιδί, καθότι το παιδί μεγάλωνε με τον οφθαλμίατρο και την σύζυγό του, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Νέος, αυτός είναι ο οφθαλμίατρος, δίνει την πιο σοβαρή μάχη της ζωής του, έχει διασωληνωθεί σε ΜΕΘ του νοσοκομείου γεννήματάς, ενώ κάθεται λίγο και λιγάκι, φυσικά βγαίνουν νέα στοιχεία για τη θυελλώδη σχέση του με την 49χρονη οικαστικό. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας την Παρασκευή, η Δράστηδα, οδηγήθηκε στο γραφείο του ανακριτή για να της απαγγελθούν κατηγορίες και συγκεκριμένα για 5 αδικήματα. Σε τραγουδίστρια νιώθω λίγο τώρα που το έκανα έτσι. Καλύτερο, τέλεια. Ευχαριστώ. Για 5 αδικήματα άσκησε δίωξη λοιπόν η εισαγγελέα στη 49χρονη οικαστικό. Απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατά εξαπλούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει στα 14 χρόνια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι χθες με τα παιδιά στο site, και συγκεκριμένα με τη Γεωργία που ασχολήθηκε με το ρεπορτάζ, Τσαγκαράκη, και μπράβο της, έχει κάνει πάρα πολύ, το έψαξε πάρα πολύ. Μπήκαμε στο προφίλ και βλέπαμε σημεία και τέρατα, να τα λέμε και αυτά. Πραγματικά ήταν απτάγραφα. Και γενικότερα η γυναίκα έλεγε ότι η ώρα της δικαιοσύνης θα έρθει και η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή και δεν είναι κουφή και δεν είναι κουφάλι και δεν ξέρω κι εγώ τι βλακίες ανεβάζω καθένας πια στα social media, με συγχωρείτε, μου βγήκε φόρμητο αυτό. Ήταν σχολιάκι, αλλά δεν έπρεπε να μου βγει κανένα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η ίδια κατά την έξοδό της από τον εισαγγελέα, μάλιστα φώναζε, άρπαξε 5 χρόνια την κόρη μου και τη βίαση και ο εισαγγελέας ανηλίκων δεν έκανε τίποτα. Στις 10 ήμουν στον Υπουργό Δικαιοσύνης και έκανα αναφορά. Γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια ψυχική διαταραχή. Και γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η γυναίκα
Ήταν και κάποια. Είναι μάλλον. Δεν έχει χτύπα ξύλο φύγει από τη ζωή. Είναι. Ευκατάστατη, γιατί αυτό φώναζε ότι όλα για την περιουσία μου τα κάνανε μαζί με άλλους γιατρούς. Μαζί με άλλους διάσημους γιατρούς που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε για την προστασία των πολιτών, ότι της πήραν το παιδί και ότι όλα τα έκανε για το παιδί της και ότι είχε και στο προφίλ της, αν θυμάμαι καλά, κάτι που έλεγε ότι την οικογένειά σου την προστατεύει με κάθε τίμημα και... Okay. Fair enough. Fair not enough για την ακρίβεια, αλλά okay. Ο οφθαλμίατρος, λοιπόν, ανέφερε συγκεκριμένα ότι η εν λόγω γυναίκα τον εκβίαζε. Μάλιστα, είχε βγει παλιότερα στην Τατιάνα Στεφανίδου σε μία συνέντευξη που δεν είχε προβληθεί. Αλλά εν τέλει τη βγάλανε από το αρχείο και μας τη δώσαν απλόχερα σε εμάς τους δημοσιογράφους για να έχουμε ψωμάκι και γενικότερα να σας μεταδίδουμε τα νέα και νομίζω ότι αυτά λίγο τα τραγικά με gossip δε είναι και λίγο κάτσι, πώς θα το πω. Λοιπόν, ο γιατρός λοιπόν τότε είχε αναφέρει ότι υπάρχει μια δικαστική διαμάχη μεταξύ μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταδικάστηκε πρόσφατα σε 10 μηνών φυλάκιση για εκβιασμό απέναντί μου, καθότι τον εκβίαζε και του είχε πάρει πάνω από 100.000 ευρώ. Είχε έρθει στο νοσοκομείο, λέει, έχει κάνει φασαρίες, τώρα έχει γίνει δικαστήριο και κρεμεί ποιος θα πάρει το παιδί. Πριν γίνει υπόθεση και πριν τελικά αποφασίσει το δικαστήριο να πάρει εν λόγω ο κύριος το παιδί. Ζούμε έναν δράμα, έγραφε και έλεγε μάλλον ο εν λόγω οφθαλμίατρος, για τον ίδιο και την οικογένειά του, καθότι αυτός παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολύ ωραία. Και γενικότερα έκανε διάφορα παράλογα η εν λόγω γυναίκα. Ορίστε, μάλιστα ο οφθαλμίατρος είπε χαρακτηριστικά ότι έχει χτυπήσει και τη σύζυγό μου. Έρχεται, σας λέω, στη δουλειά στο νοσοκομείο και μάλιστα παραλίγο να τον διώξουν και από τη δουλειά, καθότι δημιουργούσε επεισόδια. Το παιδί το αναγνώρισε φυσικά, παρότι και η ίδια όταν είχαν την εξωζυγική σχέση και σύζυγο, ωραία, μπράβο, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα ανεδότερα, μαζί σας τα μαθαίνω, γι' αυτό και οι αντιδράσεις είναι πολύ φυσικές, γιατί η ίδια δεν έχει χωρίσει και δεν είχε χωρίσει και δεν είχε πάρει διαζύγιο, οπότε δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει, λέει, γιατί το είχε αναγνωρίσει ήδη ο πρώην σύζυγος. Καλά, αυτό είναι σενάριο επιστημονική. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονική. Αυτό είναι σενάριο για τον Μανουσάκη να το κάνει σύριαλ. Δεν υπάρχει αυτό. Κάποτε τα βλέπουμε, νομίζω, στα σύριαλ. Συγγνώμη που γελάω, χίλια συγγνώμη. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα βλέπουμε στα σύριαλ. Αντένα φάση Μανουσάκη, εμένα μου θυμίζεται. Τελικά, όντως τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή. Με συγχωρείτε που γελάω, γιατί εντάξει και ο άνθρωπος τώρα παλεύει, αλλά πραγματικά τι να πω. Την υπογραφή μας και κάτι άλλο πρέπει να προσέχουμε τελικά που το βάζουμε. Αγόρια, για σας το λέω. Λοιπόν, και γενικότερα αυτός ο άνθρωπος πήρε το παιδί από την ίδια, καθότι είχε διαγνωστεί με κάποια ψυχική νόσο. Το παιδί ήθελε να ζει σε μια νορμαλή οικογένεια, οπότε και γι' αυτό το λόγο. Την είχε πάρει, είχε πάρει το κοριτσάκι και από ό,τι καταλαβαίνουμε ο γιατρός λέει ότι στην αρχή δεν φαινόταν να εκδηλώνονται, δεν φαινόταν ότι η γυναίκα είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά μετά άρχισαν σιγά σιγά να εκδηλώνονται, ναι, αυτά δεν φαίνονται στην αρχή, κατόπιν. Του έκρυβε, λέει, την πραγματική της τραυτότητα, του είχε αποκρύψει ότι ήταν παντρεμένη, την καταγωγή της, είχε κρύψει το όνομά της, άλλο όνομα του έλεγε ότι είναι Ιταλίδα, ενώ είναι από την Αλβανία, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικότερα το παιδί το είχε αναλάβει μια χαρά, της έδινε διατροφή, παρότι δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο, δεν υπήρχε κάποια απόφαση δικαστική έτσι. Η οριστική απόφαση για την επιμέλεια της 13χρονης σήμερα κόρης της αποτέλεσε πολύ μεγάλο πλήγμα για την ψυχολογία της. Αυτό ήταν που την όφησε στο να τον πυροβολήσει, υποτίθεται. Μάλιστα, στη δικαστική διαμάχη που είχε γίνει πριν από πόσα χρόνια, είχε καταδικαστεί εν λόγω σε φυλάκιση 5 χρόνια, μάλλον πριν από 5 χρόνια, σε 10 μηνών φυλάκιση για εκβιασμούς. Βίωση και πολιτεία, θα πω εγώ.
Ο Μανουσάκης ακούει. Θα μπορούσε να το κάνει ένα σειριαλάκι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντός σχολικών το πολύ ωραία. Ηρωνικό είναι δηλαδή. Μπαίνετε στη βραδινή.gr και το διαβάζετε. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Τι να πω. Sing the song if she reads all the real stupidity. Don't mind, I know. So you a tough guy, like you really rough guy. Just ain't good enough guy, just always a fuff guy. I'm the bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, I said you was that type. I'm the bad guy. Duh. But maybe because I'm wearing your cologne. You're sitting pretty impatient. I know you gotta put them in hours. Baby, make it harder. You're sending pic after picture. Girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. Let's make it feel like a vacation. Turn a bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting up early. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home. Λοιπόν, και εννοείται full SOS θέμα, για το οποίο εννοείται θα συζητήσουμε διεξοδικά. Και την επόμενη εβδομάδα, καθότι θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει πάρα μα πάρα πολύ, είναι το μεταναστευτικό ή μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Λεύκο-Ρωσίας-Πολωνίας, τα είπα όλα μαζί. Χαμός με τον Λουκανέσκο που απείλησε με διακοπή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το Μίνσκ ως υπαίτιο όλης αυτής της μεταναστευτικής κρίσης. Εννοείται ότι η Πολωνία προωθεί μετανάστες
στα σύνορα για να μπουν στη Λευκορωσία και γίνεται χαμός. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι συμφέροντα, δηλαδή πάντα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και όλα αυτά, γιατί είναι άλλο μεταναστευτικό, άλλο προσφυγικό, είναι πραγματικά, είναι διαφορετικό. Η διαφορά, η πολιτική, πολιτικο-κοινωνική θα το πούμε έτσι, προσφυγικό. Προσφυγικό σημαίνει ότι γίνεται κάποιος πόλεμος συνήθως, οικονομικός, γενικότερα, και επί της ουσίας οι άνθρωποι εξαναγκάζονται. Υπάρχει το ρήμα του εξαναγκασμού στο προσφυγικό, λοιπόν, είμαι πρόσφυγας. Να φύγουν από τη χώρα τους, είτε λόγω ενός πολέμου, είτε θα πούμε οικονομικής κρίσης, όχι ακριβώς, αυτό είναι πιο πολύ με το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό υπάρχει η θελημένη, σαν να λέμε, αναχώρηση από τη χώρα σου. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό και το μεταναστευτική κρίση. Το προσφυγικό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εξαναγκάζω τον άλλον να καταστεί πρόσφυγας και να φύγει από τη χώρα του. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αν και νομίζω ότι πλέον κάποιες λέξεις τις συγχέουμε για να γινόμαστε πιο κατανοητοί στον μέσο αναγνώστη και στο μέσο κοινό, χωρίς να σημαίνει ότι τον καθιστούμε χαζό, απλά κάποιες έννοιες γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολύ ψωμί, πραγματικά. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλος χαμός και στη βραδινή θα τα διαβάσετε. Στην Πολωνία ένας μετανάστης πέθανε στα σύνορα, άλλος ένας μετανάστης, 24 Σεπτεμβρίου όλο αυτό και εξακολουθούν άνθρωποι να πεθαίνουν εκεί στα σύνορα. Στρατιωτικές δυνάμεις στέλνονται εκεί και από τη Ρωσία και γίνεται χαμός και πραγματικά γίνονται πάρα πολλά. Η Λευκορωσία απέλασε Ρώσ ο πρέσβη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό εξαιτίας και αυτής της υπόθεσης. Τιχανόφσκαγια, παιδιά, δεν ξέρω, όσοι μαθαίνετε Ρώσικα, τα συγχαρητήριά μου, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εκλώνητη στο γεγονός ότι με όλο αυτό που γίνεται και να μην πάρει στα σοβαρά την απειλή του Λουκανέσκο, παιδιά, δεν τα μπορώ αυτά τα ονόματα. Αν είναι δυνατόν, λες και μιλάμε όχι άλλη γλώσσα. Μιλάμε άλλη γλώσσα, αλλά γλωσσοδέτες. Και μετά μου λέτε για τα γερμανικά. Μια χαρά είναι τα γερμανικά, να μου κάνετε τη χάρη. Λοιπόν, η Τιχανόφσκαγια είπε ότι είμαστε ευγνώμονες για τις τάσεις των Ευρωπαίων χωρών να μην επικοινωνούμε ένα άτομο χωρίς νομιμότητα στη χώρα με έναν εγκληματία που έχει διαπράξει τόσο βασικά μυστήρια στη Λευκορωσία. Η επανεκλογή του Λουκασένκο, πριν από περισσότερο από ένα χρόνο αμφισβητήθηκε με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις επί πολλών εβδομάδων, οι οποίες κατέστάλησαν βία από τις αρχές. Η Τιχανόφσκαγια, την οποία η αντιπολίτευση και οι Δύσεις θεωρούν νικήτρια των τελευταίων εκλογών, στις οποίες αναμετρήθηκε με τον Λουκασένκο, δεν ξέρω πώς λέγεται, έχει εξοριστεί στη γειτονική Λιθουανία. Και γενικότερα να ξέρετε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζητουμενάκι για να είναι αυτό το ζητούμενο, είναι αυτό το θέμα το οποίο όλοι στενοχωριόμαστε, οργανώσεις παλεύουν. Δεν θα αναφερθώ στις ΜΚΟ γιατί δεν έχω και πολύ καλή άποψη για αυτές. Που άλλες από εκεί και αν δεν εκμεταλλεύονται τα μεταναστευτικά, τέλος πάντων. Πραγματικά και γίνεται χαμός. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ θα πω απλά, γιατί δεν πρόλαβα να το σχολιάσω πολύ. Αρχικά εγώ χάρηκα πάρα πολύ την απάντηση του Μητσοτάκη στην Ολλανδή δημοσιογράφου, με συγχωρείτε πάρα πολύ κιόλας, αλλά πριν από λίγα χρόνια πάλι ένας δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποιαν είσαι χώρας, μιλώντας στον Αλέξη Τσίπρα και προσβάλλοντας τη χώρα επί της ουσίας, λέγοντας ότι ας πούμε πώς νιώθετε που η χώρα σας έχει και βγάζει συνεχώς
χαζούς, ξέρω εγώ, ότι είναι χαζή. Κάτι του είπε του Τσίπρα, καθόταν και γελούσε γιατί προφανώς δεν είχε καταλάβει τι του είπανε. Εγώ τη χάρηκα πολύ την απάντηση. Και γενικότερα φάνηκε ότι η Ολλανδή μετά τα γύριζε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τις πεπιθήσεις του, πολύ ωραία, πολύ απλά, απλά γενικότερα μιλάμε για ζητήματα τα οποία μπορεί να λέμε κάτι και να το βλέπουμε από ανθρωπιστική σκοπιά, όμως γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο γίνεται έρμεο στα χέρια, στα στόματα και στα συμφέροντα, των ολίγων και γενικότερα με τα μεταναστευτικά παίζουν πάρα πολλά χρήματα under the ground. Έγινε ντόρος λοιπόν για αυτή την Ολλανδή δημοσιογράφο, την οποία πολύ θυμήθηκαν από την Ίδρα. Μάλιστα ο δήμαρχος της Ίδρας έκανε μήνυση κατά της, καθότι γύρισε και είπε για τους Ιδραίους ότι είναι ναζιστές. Η ίδια κατηγορήθηκε για φιλοξενία παράνομου μετανάστη επί της ουσίας στο σπίτι της. Και γι' αυτό το λόγο κατά κάποιο τρόπο διώχθηκε από το νησί της Ίδρας, μένει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Τα παιδιά της τα γέννησε από ό,τι έχω καταλάβει στην Ελλάδα, οπότε γενικότερα η σύνδεσή της είναι κάτι παραπάνω. Είναι μεγάλη, ας πούμε, τη χώρα μας, καλή δεν τη λες, γιατί μας κατηγόρησε, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το πιάσω αυτό το ζητούμενο. Γενικότερα δουλεύει σαν ανεξάρτητη δημοσιογράφος, οπότε θυμάμαι από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει. Και γενικότερα δεν έχει πολύ καλή σχέση με την Ίδρα καθόλου και με τους Ιδραίους και έχει κατηγορηθεί. Εγώ δεν θα πω κάτι για το εν λόγω περιστατικό, θα τα ξανασυζητήσουμε όλα και την ερχόμενη εβδομάδα. Μείναμε λίγο έτσι στα εγχώρια σήμερα, καθότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Θα επανέλθω με περισσότερο ρεπορτάζ για Λευκορωσία και σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, γιατί είναι ένα ζήτημα που τρέχει. Εγώ αυτό που χάρηκα ήταν πάρα πολύ την επιστροφή των ομάδων στη ΣΥΠΑ, στο Λευκό τον Νίκο και τη βράβευση, την τιμητική βράβευση από τους Προέδρους, ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό επί Τραμπ δεν γινότανε, μόνο επί Ομπάμα. Πλέον λοιπόν οι Μπακς βρέθηκαν στο Λευκό τον Νίκο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τον βλέπουμε να βραβεύεται και γενικότερα να τον τιμάει όχι μόνο ολόκληρη η Αμερική, μια ολόκληρη φίλος, όλος ο κόσμος. Και όπως χαρακτηριστικά έγραψε στη λεζάντα του, από τα σεπόλια στον Λευκό τον Νίκο. Αυτό είναι το μήνυμά μου, εγώ έτσι θα κλείσω, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος όταν το θέλει πάρα πολύ και παλέψει, σίγουρα θα υπάρχουν ημέρες που θα πέσει, σίγουρα θα υπάρχουν ημέρες που θα νιώθει απογοητευμένος από τον εαυτό του, ότι δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό όμως που έχω να πω σε όλους τους ανθρώπους που με ακούνε, όσοι έχετε απομείνει μέχρι αυτή την ώρα, είναι ένα πράγμα. Να θυμάστε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση μάλλον. Μπορείς να βρεθείς από τα σεπόλια στον Λευκό τον Νίκο, αν το επιθυμείς. Και ο Γιάννης πραγματικά ας γίνει 38 παράδειγμα για όλους μας, για αυτά που θέλουμε να κατακτήσουμε και για αυτά στα οποία θέλουμε πραγματικά να εμείνουμε, ότι ο τολμών και ο επιμένων νικά. Καλό Σαββατοκύριακο, ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα για τους Peaky Blinders. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, 11 με 12, πάλι εδώ στο NSTV. Θα σας περιμένω με περισσότερο ρεπορτάζ και εκεί θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω στα διεθνή, το υπόσχομαι, και γενικότερα σε όλα αυτά που γίνεται με τη Λευκορωσία και τα σύνορα. Φιλιά πολλά! Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna